Κύριε Αντιδήμαρχε, το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, το κλειστό γυμναστήριο γνωστό στην Πτολεμαϊδα, το ΔΑΚ, εδώ και καιρό είναι κλειστό, δεν λειτουργεί. Αποτέλεσμα είναι να παραπονιούνται οι ομάδες που το χρησιμοποιούσαν. Τι συμβαίνει με το ΔΑΚ? Όπως γνωρίζετε εσείς τουλάχιστον σαν δημοσιογράφος, οι υπεύθυνοι όλων των ομάδων, πιστεύω και πολλοί κόσμος του Δήμου Εορδαίας, το ΔΑΚ δεν είναι μια χθεσινή ιστορία. Το ΔΑΚ είναι μια ανακατασκευή, ένα έργο που έχει δημοπρατηθεί στις αρχές του 2018. Δυστυχώς μέχρι την ημέρα που είχαμε αναλάβει εμείς το τέλος του 2019 δεν είχαν ξεκινήσει ποτέ οι εργασίες, αν και είχε υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο. Γιατί δεν είχαν ξεκινήσει οι εργασίες? Γιατί υπήρχε πρόβλημα με το κτίριο, πρόβλημα νομιμότητας. Μόλις αναλάβαμε τα ηνία του Δήμου, αμέσως το ακουμπήσαμε, γιατί όντως οι ομάδες της πόλης μας έχουν διαπρέψει στον αθλητισμό και θέλαμε πάρα πολύ να εκτελεστεί αυτό το έργο. Επομένως μπήκαμε στη διαδικασία, νομιμοποιήσαμε το κτίριο, πείσαμε τον εργολάβο, αν και είχαν περάσει 2,5 χρόνια, να έρθει και να εγκατασταθεί, ξεκινήσαμε τις εργασίες. Αμέσως μόλις ξεκινήσαμε τις εργασίες ήρθε ο κορονοϊός. Είχαμε κάποια θέματα. Μόλις τελείωσε όλη αυτή η διαδικασία, μπήκε ο εργολάβος ξανά και ξεκίνησε την καθαίρεση για να μπορέσουμε να κάνουμε την ανακατασκευή όλου του κτηρίου. Όταν άρχισαν να γίνονται οι καθαιρέσεις, διαπιστώθηκαν ρογμές στο κέλυφος του κτηρίου. Τι έπρεπε να κάνουμε εμείς, σαν υπεύθυνοι άνθρωποι και σαν υπεύθυνη τεχνική υπηρεσία και δημοτική αρχή, αλλά και ανάδοχος? Καλέσαμε εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία έπρεπε να κάνει τον έλεγχο, το στατικό έλεγχο του κτηρίου. Το πόρισμα της εταιρείας ήρθε προτού δύο μήνες. Τι έλεγε το πόρισμα της εταιρείας που ανέλαβε να κάνει τον έλεγχο του κτηρίου, μετά από έλεγχο στα δοκάρια, στην τυχοποιία και στις σκεπές, ότι θέλει ιδιαίτερη παρέμβαση. Για να φανταστείτε, ότι η μελέτη που βγήκε για την υποστήριξη αυτού του κτηρίου και ειδικά των βοηθητικών χώρων των αποδυτηρίων αγγίζει το μισό εκατομμύριο, 480.000 ευρώ. Ποιος θα αναλάβανε να συνεχιστεί το έργο και να τελειώσει σε ένα κτίριο που έχει αυτά τα προβλήματα? Είχε αφιβολία. Υπεύθυνα και η τεχνική υπηρεσία και η δημοτική αρχή αλλά και ο ανάδοχος κάναμε αυτό που θεωρούμε ότι έπρεπε να κάνουμε και αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο. Αν δεν προέκυπτε το θέμα των προβλημάτων της στατικότητας του κτηρίου, σήμερα θα ήταν τελειωμένο το ΔΑΚ. Θα ήταν τελειωμένο γιατί το χρονοδιάγραμμα που είχαμε βάλει στον εργολάβο πέρσι την άνοιξη, φέτος μάλλον την άνοιξη, το Μάρτιο-Απρίλιο, έλεγε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα τελείωνε το έργο. Δυστυχώς προέκυψαν αυτά τα θέματα. Τι κάναμε σε συνεννόηση με τους αθλητικούς συλλόγους? Γιατί αν μια φορά θέλει ο κόσμος να έχει στέγη, να έχουν στέγη οι ομάδες μας, εμείς σαν Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος είμαστε πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το τομέα και ξέρουμε πραγματικά τι προσφέρουν στην νεολαία μας αυτοί οι σύλλογοι. Τι κάναμε επομένως σε συνεργασία με τους συλλόγους? Ήδη έχουμε τελειώσει ένα γυμναστήριο του πρώτου δεύτερου ΓΕΛ με καινούριο παρκέ, με προδιαγραφές για αγώνες υψηλών κατηγοριών και συγχρόνως κάνουμε και το παρκέ του πρώτου γυμνασίου που είναι πιο ψηλό το γυμναστήριο αυτό και θα μπορεί να φιλοξενήσει και αγώνες βόλεϊ. Αυτά κάναμε, νομίζω ότι και αυτό την επόμενη εβδομάδα θα είναι τελειωμένο. Αν πάτε κύριε Μαυρίδη και πάρετε πλάνα από το πρώτο δεύτερο ΓΕΛ που είναι τελειωμένο, θα δείτε ότι έχει γίνει ένα φανταστικό γήπεδο. Το ίδιο και καλύτερο θα γίνει και το πρώτο γυμνάσιο. Το ΔΑΚ πότε θα ολοκληρωθεί, πότε έχει ορίζοντα για να πούμε ότι θα λειτουργήσει ξανά? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κουβέντα με τον ανάδοχο της πρώτης σύμβασης, γιατί πρέπει, τεχνικά δεν γίνεται να συνεχίσει το έργο που είχε ξεκινήσει και συγχρόνως να γίνονται ενισχύσεις. Γιατί πρέπει πρώτα να γίνουν ενισχύσεις και μετά πρέπει να γίνει το έργο. Επομένως βρισκόμαστε σε μια κουβέντα, οι υπηρεσίες, η Δημοτική Αρχή, ο Ανάδοχος, να δούμε πού θα καταλήξουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα έργο που θα ενσωματώσει και τα δύο υποέργα. Χρονικά δεν μπορώ να σας πω, γιατί θέλει, όπως σας είπα, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη σύμβαση και με τον ανάδοχο που είναι στην πρώτη εργολαβία.